θα δείτε έναν άνθρωπο που έχασε τον αδερφό του από κορονοϊό και τον έχασε από κορονοϊό και θρηνεί γι' αυτό και περιγράφει γι' αυτό. Αδερφέ, ίσως να μην σε ξανά. Πηγαίναμε να ακούσουμε βήματα, αν πέθαναν και αυτά. Έχουμε ένα βίντεο, να φανταστείτε ότι αναγκαστήκαμε να κάνουμε βίντεο το θάνατο του αδερφού μου, να το δείξουμε τα παιδάκια. Όσο κι αν περιμένει πίσω από την μπαλκονόπορτα, τα βήματα του Χαράλαμπου, του αδερφού του, δεν θα ξανακουστούν. Ο κορονοϊός τον πήρε μακριά του και μόνη παρηγοριά έμειναν οι φωτογραφίες δύο παιδιών που μεγάλωσαν χέρι-χέρι. Ο Γιάννης Αμαραντίδης μας άνοιξε το σπίτι και την καρδιά του. Μέσα σε τρεις μέρες γέμισε. Μέσα σε 4,5 μέρες έφυγε από εδώ και μέσα σε σύνολο 11,5 μέρες έφυγε ο αδερφός. Όλα ξεκίνησαν με συμπτώματα που δεν θύμιζαν κορονοϊό σε έναν υγιή άνθρωπο. Ο αδερφός μου δεν ήταν άρρωστος ποτέ, έδινε αίμα. Δεν είχε αυτά τα συμπτώματα που έχουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Ο Χαράλαμπος πονούσε πάρα πολύ η πλάτη του. Η επίσκεψη στο νοσοκομείο αποκάλυψε τον εφιάλτη. Ο Μπάμπης, όπως τον φώναζαν, είχε κορονοϊό. Η οικογένεια έμεινε αναγκαστικά στην Καστοριά σε καραντίνα. Ο ασθενής πήγε με το ασθενοφόρο μόνος του και έφυγε μόνος του. Είναι ένα τρομερό συνέστημα αυτό. Τρομερό, γι' αυτό εκνευρίζομαι από αυτούς τους άθλιους που λένε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Ο ίδιος κάθισε σε απόσταση από την κάμερα και έβγαλε τη μάσκα μόνο και μόνο για αυτή τη συνέντευξη. Πιστεύω ακράδαντα ότι μας γλίτωσε τούτο εδώ το πράγμα. Με αυτό τον αποχαιρετισμό στη μνήμη του αδερφού του θα στείλει το δικό του μήνυμα για να μην περάσουν και άλλες οικογένειες όσα πέρασε η δική του. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του ανθρώπου που είδατε.